κάποιος έρχεται παράνομα στην Ελλάδα, κανονικά πρέπει να τηρεί τον νόμος. Γιατί δεν τηρείται. Γιατί δεν τηρείται. Και ο νόμος τι λέει? Η παράνομος είσοδος είναι ποινικό αδίκημα. Σωστό. Θα πας, θα δικαστείς. Στην Ουγγαρία, εάν μπεις παράνομα, καταδικάζεσαι 3 χρόνια να δουλεύεις. Καταναγκαστικά έργα. Καταναγκαστικά έργα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και είναι ένας τρόπος αποτροπής, δηλαδή, να έρθουν οι υπόλοιποι. Ενώ τώρα έχουν κίνητρο. Και έχουν τώρα όμως εδώ έχουν κίνητρο, διότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όπως λέει και ο Τσίπρας. Όχι, δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Κατά αυτόν δεν υπάρχουν. Θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχουν, αλλά όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προσέφερε μια μεγάλη υπηρεσία στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας, ναι, γιατί μας χάρισε ένα νησί. Τη Μυτιλίνη. Ναι. Έτσι, έχουμε δύο τώρα. Έσως, Μυτιλίνη, εντάξει, ωραία. Εντάξει, ναι, έχουμε δύο. Ναι, ναι. Και τι άλλο θα ακούσουμε, και τι άλλο θα ακούσουμε στο τέλος. Τα έχουμε ακούσει όλα. Και ιδίως εμένα μου αρέσει όταν αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, γιατί όπως ξέρετε η αρχαία Ελλάδα, ναι, με συγκινεί όταν λέει να κλείσετε τα αυτιά σας στις ειρήνες, όπως έκανε ο Οδυσσεύς. Ήταν ο μόνος που δεν τα έκλεισε. Ναι. Όλοι οι άλλοι τα κλείσανε, αυτός ακριβώς τον είχαν δέσει. Δεμένο. Καλά. Μπέρδεψε και την αργοναυτική εκστρατεία. Ίσως το πολυτεχνείο που φίτησε, Ναι, δεν τα μαθαίναν αυτά, δεν ξέρω τι συνέβη με αυτόν. Ναι. Μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.